Καταλαβαίνω ότι θέλετε να πείτε ότι λειτουργήσε το σχέδιο. Συγγνώμη. Ναι, ναι. Καταλαβαίνουμε ότι θέλετε να πείτε ότι λειτουργήσε το σχέδιο έκθεσης. Εδώ όμως πριν από λίγο, κύριε Υπουργέ, οι άνθρωποι από το νοσοκομείο της Δάμας μας περιέγραψαν μια κατάσταση η οποία είναι εφιαλτική, δεν θα πω δραματική, για να μην ακουστεί σαν λογοπαίγνιο. Διότι λένε ότι είναι και υποστελεχωμένοι. Έχουν μεγάλες απώλειες σε προσωπικό εξαιτίας του ότι νοσεί το προσωπικό και νοσηλευτές και γιατροί. Είναι 140 νοσηλευόμενοι, 12 διασωληνωμένοι και 2 σε χειρουργία. Και μας περιγράφονται μια κατάσταση η οποία είναι μη διαχειρίσιμη. Θα κάνετε κάτι γι' αυτό, θα τους βοηθήσετε? Εγώ παρακολούθησα νωρίτερα, κύριε Παύλο, παρακαλώ να μην μιλάμε ένας πάνω στον άλλο, για να μπορώ να πω αυτά τα οποία θέλω, γιατί έχω και ένα πρόβλημα με τον ήχο, σας το είπα από αρχή. Προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Ακούστε. Πρώτα απ' όλα. Όταν κανείς διοικεί και η διοικήτρια του νοσοκομείου, η κυρία Νίκη Καρατζόλη, κάνει μια εξαιρετική δουλειά και εμείς συνεπικουρούμε και βοηθάμε, ο υπεάρχης, ο κ. Τσαλικάκης και εμείς από το Υπουργείο Υγείας, πρώτα απ' όλα να διοικείς, είσαι ψύχραιμος. Και αντιλαμβάνεις και αντιμετωπίζεις καταστάσεις μία-μία όπως έρχονται. Δεν έχει πρόβλημα το νοσοκομείο της Δράμας, έχει πρόβλημα η πόλη και έχει πρόβλημα όλος ο νομός και πιέζεται λόγω διασποράς του κορονοϊού. Και προφανώς πρέπει να αναρωτηθούμε όλοι, το λέω για μία ακόμη φορά, πώς αντιμετωπίσαμε τους υγειονομικούς κανόνες και τα πρωτόκολλα το τελευταίο 1-2 μήνες για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο στη Δράμα.